Δεν είστε ο μόνος, κύριε Πρόεδρε, στην αίθουσα. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να κάνετε στις 10 η ώρα αυτό που κάνουν και σε διάφορα εστιατόρια και μπαρ που βγαίνουν με το κουδούνι και βαράνε τη διάλυση. Ένα ακόμα από τα ευτράπελα που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Αυτό γίνεται στις 12, όμως όχι στις 10. Λες και πριν τις 12 δεν υπάρχει μετάδοση του ιού, μετά τις 12 είναι αυξημένες οι πιθανότητες. Κυρίες και κύριοι, έχετε αντιρρήσεις. Θα τα συζητήσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που στη Βουλή συζητάμε για την πορεία της πανδημίας. Είναι όμως, νομίζω, η πρώτη φορά που συζητάμε ενώ τα πράγματα εξελίσσονται εξαιρετικά αρνητικά. Και η ανησυχία των πολιτών, και δικαίως θα έλεγα, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Και νομίζω σήμερα με τις τοποθετήσεις μας εδώ στη Βουλή, καλούμαστε, πέραν όλων των άλλων, πέραν από το να καταθέσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, να εκπληρώσουμε και ένα δημοκρατικό και ταυτόχρονα ηθικό χρέος, θα έλεγα, να κάνουμε γνωστά στην κοινή γνώμη όλα όσα παρακολουθούμε, βλέπουμε, να συμβαίνουν και η κυρίαρχη προπαγάνδα, θα το πω έτσι, κρύβει, υποτιμά, διαστρεβλώνει πολλές φορές. Και το λέω αυτό διότι αυτή η απόκρυψη ή αυτή η διαστρέβλωση ή αυτές οι αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει ο κυρίαρχος λόγος το προηγούμενο διάστημα είναι που δημιουργεί τον κίνδυνο, και ξεκινάω από αυτό, τον επισημαίνω αυτό τον κίνδυνο, της δημιουργίας μιας τάσης και μια τάσης στους πολίτες απόρριψης ή συνωμοσιολογίας, απόρριψης του κινδύνου απέναντι στην πανδημία. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Η χώρα και η κοινωνία συνολικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε ένα πρωτοφανές κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Κάθε ελληνική οικογένεια ζει σε κλίμα ανασφάλειας και αγωνίας. Αγωνίας για την υγεία των μεγαλύτερων μελών της οικογένειας, των ηλικιωμένων, για τις δουλειές των νεότερων μελών της οικογένειας, διότι αναφερθήκατε σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή, με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπτώσεις στην οικονομία, θα αναφερθώ επισταμένως σε αυτά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε σχεδόν μία οκταετία δύσκολης δημοσιονομικής προσαρμογής, με μια ανεργία που σκαρφάλωσε στο 27, την αφήσαμε στο 17 περίπου. Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες χώρες δεν είναι αυτά τα νούμερα. Άρα η αγωνία αφορά και το σήμερα και το αύριο της οικονομικής επιβίωσης σε κάθε οικογένεια. Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι μικροβιοτέχνες, μικρομεσαίοι, είτε είναι εργαζόμενοι ακόμα χειρότερα, που χάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως αγωνία και για το αύριο των παιδιών τους, που σπουδάζουν, πώς θα σπουδάσουν, που πηγαίνουν στα σχολιά που ανοίγουν, πώς θα πάνε στα σχολιά αυτά, για το μέλλον, για το αύριο αγωνία. Και αυτή την αγωνία και την ανασφάλεια δεν μπορεί να την κρύψει οποιαδήποτε ωρεοποίηση της κατάστασης ή οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα ή, αν θέλετε, και ώρες-ώρες μια αγγελία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ωρεοποίηση και διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σας άκουσα, κύριε Μητσοτάκη, μιλήσατε πολύ περισσότερο από το χρόνο. Εγώ θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα θέματα της οικονομίας, στη δευτερολογία μου μάλλον, για να μπορέσουμε να μοιράσουμε και τον χρόνο, να μην υπερβώ κατά πολύ το χρόνο της ομιλίας, αλλά σας άκουσα με προσοχή. Όλα τέλεια. Δεν έχετε καν κανένα λάθος, κανένα ασφάλμα. Όλα τέλεια. Αν είναι όλα τέλεια, γιατί να αγωνιώ ο κόσμος, γιατί να αγωνιά ο κόσμος.
Γιατί είναι αγωνία. Ο κόσμος θέλει να ακούσει την αλήθεια. Δεν θέλει να ακούσει την ωραιοποίηση της αλήθειας. Ούτε τη μισή αλήθεια. Θέλει να ακούσει την αλήθεια όσο δύσκολη και δυσάρεστη αν είναι αυτή. Και ο κόσμος θέλει να σας δει να αναλαμβάνετε που και καμία ευθύνη. Πολιτική ευθύνη έστω. Όχι όταν τα πράγματα πάνε καλά, το πιστώνεστε εσείς που είχατε την μεγαλοσύνη να εμπιστευτείτε τους πολίτες. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να το χρεώνετε οι πολίτες, που ξαφνικά δεν αξίζουν να τους εμπιστεύεστε. Βρισκόμαστε με σχεδόν 100 φορές περισσότερα κρούσματα από τότε που ανακοινώσατε τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και του lockdown. Και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα πανδημίας που είναι σφοδρότερο από το πρώτο. Μαζικότερο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Και αυτό οφείλεται εν πολλής, δεν έγινε από μόνο του. Κάπου οφείλεται αυτό. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο που εξαπλώνεται. Οφείλεται εν πολλής και στα λάθη και στις παραλήψεις τις δικές σας, την έλλειψη σχεδιασμού και κυρίως εγώ θα πω την απαράδεκτη προσπάθεια να βγάλετε πολιτική υπεραξία και πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη από την πανδημία. Και νομίζω ότι ακούγοντάς σας αυτή τη στάση που επιλέγετε σήμερα, αυτό γεννά ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όταν πριν 5,5 περίπου μήνες, στις 23 Μαρτίου, ανακοινώσατε τα περιοριστικά μέτρα, τον περιορισμό της κυκλοφορίας μετακίνησης των πολιτών σε όλη την επικράτεια, το κλείσιμο των σχολείων, το lockdown δηλαδή, είχαμε 71 κρούσματα ημερησίως. Σήμερα έχουμε σταθερά τριψήφιο αριθμό και πολύ συχνά πάνω από 200. Τότε λοιπόν η εξωματική αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στηρίξαμε τις αποφάσεις και κλείσαμε τα μάτια σε όποια λάθη και παραλήψεις και τότε κάνατε. Γιατί και τότε κάνατε, αλλά είπαμε αυτό που προέχει είναι η δημόσια υγεία και αυτό που προέχει είναι και εμείς να συμβάλλουμε από τον μικρό ή μεγάλο ρόλο που διαθέτουμε από το δημόσιο βήμα, από το παράδειγμα το δικό μας, να πείσουμε τους πολίτες πόσο σημαντικό ήταν τότε να αποδεχθούν αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Όχι μόνο δεν το εκτιμήσατε αυτή τη στάση, αλλά αμέσως μετά ήρθατε εδώ στη Βουλή κουνώντας μας το δάχτυλο. Και θελήσατε, κύριε Μητσοτάκη, προσωπικά σας το λέω, να μετατρέψετε σε ένα πολιτικό θρίαμβο, προσωπικό πολιτικό θρίαμβο, αυτή την επιτυχία που όλοι γνωρίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτή την στάση πειθαρχίας που έδειξε η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και στη συνέχεια σπεύσατε να δημιουργήσετε άρον-άρον την εικόνα μιας επίπλαστης επιστροφής στην κανονικότητα. Τόσο άρον-άρον που αν το συνδυάσει κανείς και με τα συσταδιαρέατε, τις συμβουλές των συμβούλων σας ή των υπουργών σας να προσφύγετε εκτάκτως και σε έκτακτες εκλογές για να καρποθείτε αυτή την υπεραξία, συσταδιαρέατε, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι αυτό το άρον-άρον, αυτή η άρον-άρον επανεκκίνηση, αυτή η ντε και καλά προσπάθεια να μας πείτε ότι όλα τελειώσανε, τα καταφέραμε, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, ξεμπερδέψαμε με τον κορονοϊό, όλο αυτό οφείλονταν ενδεχομένως και σε αυτό το δίλημα που είχατε. Το δίλημα σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Αποτέλεσμα αυτής της βιαστικής, βεβαιασμένης επιστροφής σε μια επίπλαστη κανονικότητα είναι εν τέλει μέσα σε λίγους μήνες, στους καλοκαιρινούς μήνες, να πετύχετε ένα κατόρθωμα. Διότι κατόρθωμα είναι. Να μετατραπεί αυτή η μεγάλη επιτυχία του
των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με την υγειονομική ασφάλεια της χώρας σε φιάσκο. Προφανώς και αν συγκρίνει κανείς το κάνατε εδώ από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα τα μεγέθη με άλλες χώρες, αλλά αν συγκρίνει κανείς που ήμασταν όταν ανακοινώσατε την άρση των μέτρων και που είμαστε σήμερα, πρόκειται για τη μέρα με τη νύχτα. Και το ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό. Κατ' εμέ, ο βασικός λόγος είναι αυτό που σας είπα. Ότι το μυαλό σας είναι στο πρόσκαιρο πολιτικό όφελος και στην επικοινωνιακή πολιτική. Και έτσι σήμερα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε αρνητικό πρόσημο σε όλους τους τομείς. Και αυτό που αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης είναι ότι στην πρώτη φάση παραλύσαμε την οικονομία, αφήσατε απροστάτευτη την οικονομία στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας και αμέσως μετά, στη δεύτερη φάση, το ανάποδο. Αφήσατε απροστάτευτη τη δημόσια υγεία, μπας και σώσετε την οικονομία. Όμως ούτε το ένα έχει θετικό ισοζύγιο, ούτε το άλλο. Ούτε στην οικονομία, ούτε στην υγεία έχουμε σήμερα θετικό ισοζύγιο. Η έλλειψη σχεδίου, οι παλινοδίες σας πολλές φορές και η διαρκής προσπάθεια να μεταφέρετε τις ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις. Να τις μεταφέρετε στους πολίτες είναι, πιστεύω, ο βασικός απολογισμός της πολιτικής σας τους μήνες που ακολούθησαν την άρση των περιοριστικών μέτρων. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα θελήσω να τεκμηριώσω αυτή την κριτική, όχι να την αφήσω να σέρνεται χωρίς τεκμηρίωση. Πρώτα απ' όλα ανοίξατε τον τουρισμό δίχως σχέδιο και χωρίς μαζικά υποχρεωτικά τεστ. Γιατί έτσι ενδεχομένως φαντάζομαι απέτησαν ή πίεσαν οι tour operators. Δεν επενδύσατε στο brand που εσείς ο ίδιος διαφημίζατε και σωστά διαφημίζατε. Της ασφαλούς υγειονομικά χώρας. Μιας χώρας που είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Που θα έκανε μαζικά τεστ. Που θα είχε καραντίνα 72 ωρών. Τίποτα από όλα αυτά. Όλα χήμα. Όλα στο πόδι. Αντί να ζητήσετε υποχρεωτικά και από όλες τις πύλες εισόδου. Αυτό που κάνατε τελικά στον Προμαχώνα. Και το κάνατε όταν είδατε ότι από τον Προμαχώνα γίνεται χαμός σε κρούσματα. 72 ωρών αρνητικό τεστ για κάθε επισκέπτη που θέλει να εισέλθει στη χώρα. Από όλες τις πύλες εισόδου. Από όλες τις χερσαίες, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια μας. Τι βγήκατε και είπατε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης σε ένα πραγματικά ηλιακό χώρο για μια τέτοια εκδήλωση, αν και λίγο ακριβή, λίγο ακριβά στήχησε στο ελληνικό δημόσιο. Εν τούτης, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι ακριβώς επιλέξατε να κάνετε. Ελάτε και φέρτε. Πόσο κόστισε? Με ρωτάτε πόσο κόστισε? Νομίζω γύρω στις 80.000 ευρώ λένε τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου. Ήταν πάνω από... Κάνω λάθος? Εν πάση περιπτώσει, είχατε ή δεν είχατε πάνω από 80 συνδετημόνες κυβερνητικά στελέχη και τις συζύγους τους να έρχονται στο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης για να κάνετε το άνοιγμα του τουρισμού και θα με ρωτήσετε κιόλας πόσο κόστισε? Και ντρεπόμαστε λιγάκι. Λες και είναι δικά σας τα λεφτά. Λες και είναι δικά σας τα λεφτά. Με ρωτάτε πόσο κόστισε. Εσείς να απαντήσετε πόσο κόστισε, όχι εγώ. Φέρτε τα στοιχεία τώρα. Φέρτε τα. Φέρτε τα στοιχεία τώρα. Μέχρι και 15.000 ευρώ τιμολόγια εξέδωσε ένα βενζινάδικο της περιοχής. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Θέλοντας να καταθέσω τα στοιχεία, πόσο κόστισε? Δεν είναι αυτό η κριτική μου όμως σήμερα. Με προκαλείτε. Μη με προκαλείτε. Μη με προκαλείτε. Θα παίρνετε απαντήσεις όταν με προκαλείτε. Δεν πειράζει. Έχω εσάς να με επαναφέρετε στην τάξη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τα 80 ή τα 50 χιλιάρικα που κόστισε, διότι η διασπάληση του δημόσιου χρήματος γίνεται με ασυδοσία το διάστημα αυτό και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Επιτρέψτε όμως να μείνω στο θέμα της κουβέντας μας σήμερα. Και το θέμα είναι η επιλογή σας. Αντί να αξιοποιήσετε το brand της χώρας,
Στο όνομα ότι θα χάναμε κάποια έσοδα, είπατε ανοίξαμε και σας περιμένουμε όπως να είναι. Και θέλω να σας επισημάνω ότι αν κάνατε την άλλη επιλογή, θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά τα έσοδα, τον τουρισμό, και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επισκεπτών. Διότι το μήνυμα που θα δίναμε στον Γερμανό πολίτη, στον Γάλλο, στον Ευρωπαίο που θέλει να επισκεφτεί τη χώρα και αγωνιούσε ταυτόχρονα και για την δημόσια υγεία, για την προσωπική του υγεία, είναι ότι θα πάει στον πιο ασφαλή υγειονομικά προορισμό που υπάρχει στον πλανήτη. Και ότι δεν θα το διακινδυνεύσει, διότι απαιτεί η χώρα αυτή να έχεις κάνει τεστ πιο πριν και να έχεις αποδείξει ότι είσαι καθαρός για να μπεις. Τι πιο σημαντικό για να ενισχύσεις αυτό το μήνυμα και να έχεις ποιοτικό και ουσιαστικό αριθμό επισκεπτών, ποιοτικό και ουσιαστικό τουρισμό και μεγάλο αριθμό επισκεπτών που θα ερχόντουσαν στη χώρα αξιοποιώντας αυτό το πράγμα. Δεν το κάνατε όμως. Δεν το κάνατε. Κάψατε το χαρτί του ασφαλούς προορισμού για την Ελλάδα. Αυξήσατε την πληρότητα στο 100% στα αεροπλάνα. Γιατί έτσι απέτυχαν οι αεροπορικές εταιρείες. Δεχτήκατε την αύξηση 100% στην πληρότητα των αεροπλάνων. Γιατί έτσι απέτυχαν οι αεροπορικές εταιρείες. Αυξήσατε την πληρότητα τις μέρες εκείνες που είχατε ήδη κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και άρχισαν να αυξάνονται τα κρούσματα στο 85% στα πλοία. Γιατί το απέτυχαν οι εφοπλιστές. Και έμπαινε κανείς μέσα στα πλοία και έβλεπε ότι δεν είναι 85, αλλά ήταν 100% η πληρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις. Θεσπίσατε, άκουσον, διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας. Μας λέτε τώρα, δεν φταίει ο τουρισμός για τα κρούσματα. Είναι μικρά τα κρούσματα που καταγράψαμε, μικρός ο αριθμός των κρούσματων που καταγράψαμε στις πύλες εισόδου της χώρας. Μα τι είδους δημιουργική λογιστική είναι αυτή? Πού απευθύνεστε? Μας λέτε ότι περίπου 4 εκατομμύρια θα είναι οι τουρίστες που στο κύκλο της σεζόν θα έχουν περάσει στη χώρα, έτσι. Και ταυτόχρονα έχουμε τα στοιχεία, δειγματοληπτικά τεστ γίνονται γύρω στο 10 με 12% αυτών που εισέρχονται. Και μας λέτε σε αυτό το 10-12% το σύνολο των κρουσμάτων που καταγράφεται είναι μόλις 0,2%. Μικρό ποσοστό. Μικρό ποσοστό αν θέλει κανείς να βάλει υποψηφιότητα για να μπει στη Βουλή που έχει όριο το 3. Αλλά δείτε το απόλυτο νούμερο. Στα 4 εκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό το 0,2, που αυτό είναι αυτό που καταγράφεται, παραπάνω θα είναι, λέω, ας είναι αυτό, είναι 8.000. Εκ των οποίων, κάνοντας τεστ μόνο στο 10-12%, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των 8.000 έχει περάσει χωρίς τεστ. Και δεν γνωρίζει ότι έχει. Και έχει έρθει σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους στη χώρα. 8.000 λέει η στατιστική σας τα κρούσματα τα εισερχόμενα από τον τουρισμό, όταν την πρώτη εβδόμου, εντάξει, ξέρω πολύ καλά τι λέω, καθίστε τα μετά, υπολογίστε τα, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, υπολογίστε τα. Όταν την πρώτη εβδόμου τα κρούσματα συνολικά στη χώρα ήταν 3.400 και σήμερα είναι 11.500. Πώς λέτε λοιπόν ότι δεν φταίει ο τουρισμός για τα κρούσματα? Το είχαμε από πριν και το διαδώσαμε εμείς μεταξύ μας. Η απάντηση σε αυτό ήταν να κλείναμε τη χώρα? Όχι προφανώς. Δηλαδή το μόνο παράδειγμα που υπάρχει εδώ είναι της Νέας Ζηλανδίας και της ανοσίας Αγέλης, Σουηδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, αυτά τα δύο, ή το άσπρο ή το μαύρο. Αυτά τα δύο υπάρχουνε? Δεν υπάρχουν μονάχα αυτά τα δύο. Σας είπα το βασικό λάθος, τη βασική λάθος επιλογή, που ήτανε τα διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα από πύλη εισόδου σε πύλη εισόδου και το γεγονός ότι δεν απαιτήσατε για την Ελλάδα, που είναι brand τουρισμού και για το φυσικό της σκάλος, αλλά θα ήταν για πρώτη φορά και ως ασφαλής υγειονομικά προορισμός, υποχρεωτικά τεστ 72 ώρων
αρνητικό για να μπει στη χώρα. Δεν θα είχαμε κανέναν που θα... Δεν θα είχαμε κανένα σφάλμα. Θα είχαμε, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Όχι αυτό το πράγμα. Έχω και άλλα παραδείγματα. Έχω και άλλα παραδείγματα, θα σας πω, για τις αστοχίες, τις παραλήψεις, τις παραβλέψεις, όλα αυτά τα οποία... τις αντιφάσεις σε γενικές γραμμές. Δεν αποφασίσατε το πιο απλό, να αυξήσετε τα δρομολόγια στις δημόσιες συγκοινωνίες. Θέλετε κάποιο παράδειγμα χώρας άλλης που το έχει κάνει? Δεν το αποφασίσατε. Δεν το αποφασίσατε. Και μας λέγατε οι υπουργοί σας, τι να κάνουμε, θα υπάρξει συνωστισμό στο μετρό και στα δημόσια λεωφορεία, στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αποτύχατε να συντονίσετε τις αρμόδιες τοπικές και ελεκτικές αρχές για την τήρηση των μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Πάρου. Τώρα, το αναφερθήκατε σε αυτό, σε ένα θετικό παράδειγμα. Είχαμε την πρώτη μέρα καταγράψει 5 κρούσματα. Τη δεύτερη μέρα 3 κρούσματα, την τρίτη 0 κρούσματα και μετά έκλεισε η Πάρος. Έκλεισε η Πάρος. Για τα 8 κρούσματα έκλεισε η Πάρος. Για τα 8 κρούσματα έκλεισε η Πάρος. Όταν εμείς είχαμε πληροφόρηση για μέρες από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι οι καταγραφές κρουσμάτων εκεί ήταν δεκάδες, όταν μόνο σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε ένα εστιατόριο στην Άουσα, που αυτοβούλως έκλεισε πριν κάνετε εσείς lockdown, όλο το προσωπικό είχε βρεθεί με κρούσμα κορονοϊού, με κρούσματα κορονοϊού, γιατί δεν λέγατε την αλήθεια? Γιατί αποκρύψατε την αλήθεια στο δήμαρχο, στην τοπική κοινωνία, στους τουρίστες που ήταν εκεί, στους εργαζόμενους, και το κλείσατε ξαφνικά? Και πήγατε και πήγαινε ο κόσμος και συνοστίζονταν για να βρει καράβι για να φύγει. Αυτή ήταν υπεύθυνη στάση? Κακώς δώσατε την Πάρο ως παράδειγμα. Και τώρα λοιπόν ας έρθουμε στο σήμερα. Την ώρα που η πανδημία είναι σε έξαρση και αυξάνονται καθημερινά οι ανάγκες διαγνωστικών τεστ στη χώρα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το μεγαλύτερο δημόσιο εργαστήριο που διενεργεί μοριακές εξετάσεις για τον ιό, δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Και μάλιστα με την εξωφρενική αιτιολόγηση ότι υπήρξε αλόγιστη χρήση εξετάσεων. Και λίγες μέρες μετά, αδυναμία δηλώνει και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, ανακοινώνοντας ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο των εξετάσεων από τα νοσοκομεία Αθήνας και Περιφέρειας. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Τι θα γίνει τώρα? Θα πρέπει κανείς να προσφεύγει στα ιδιωτικά ιδρύματα για να πάει να κάνει ένα τεστ το οποίο κοστίζει 30 ευρώ και το πληρώνει 120. Και μάλιστα σε αυτά που έχουν προσβάσεις και σε επιφανή στελέχη της κοινότητας που μας ενημερώνουν κιόλας. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού αλλού, λοιπόν, λέτε, πού αλλού, για να συγκρίνουμε με άλλες χώρες της Ευρώπης, πού αλλού γίνεται αυτό? Και βέβαια, να μην αναφερθώ, ήταν ειλικρινής η θλίψη σας για το ασβεστοχώρι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν το γυροκομείο όπου υπήρξε η μετάδοση. Δεν αντιλέγω, προφανώς την ειλικρινής η θλίψη σας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες ευθύνες σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή η ανεύθυνη λειτουργός, υπάλληλος που πήγε και κόλλησε τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ποια μέτρα η πολιτεία πήρε ώστε να υπάρχουν διαρκή και μαζικά τεστ κατά την είσοδο και έξοδο των εργαζομένων στους οίκους ευγυρίας? Ποια μέτρα παίρνουμε στις δομές των μεταναστών, κλειστές και ανοιχτές? Ποια μέτρα παίρνουμε για τους άστεγους συμπολίτες μας που δεν έχουν καθαρό νερό, τρεχούμενο, να πλύνουν τα χέρια τους και σαπούνι?
Τεράστια τα ζητήματα αυτά. Έρχομαι τώρα στον τομέα του ΕΣΥ. Το lockdown έγινε και καλώς έγινε για να κερδίσουμε χρόνο ώστε να προετοιμαστούμε για το δεύτερο κύμα. Αλλά εσείς τι κάνατε με τις προσλήψεις προσωπικού της αναγκαίες? Μας λέτε διαρκώς για το πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε. Κοιτάξτε, οι μονάδες δεν είναι τα κρεβάτια, αυτό είναι το εύκολο. Άντε, φέραμε και αρκετούς αναπνευστήρες, οι οποίοι μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι φορητοί. Δεν είμαι ειδικός, λένε ότι δεν έχουν την ίδια αξιοπιστία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ωραία, έχουμε περισσότερα κρεβάτια. Προσωπικό έχουμε για να καλύψουν αυτά τα κρεβάτια σε μια ώρα ανάγκης. Είμαι ευτυχής που το είπε και η προλαλήσουσα. Ότι αν συγκρίνουμε, γιατί έχετε πει πολλά μεγάλα λόγια, και πάλι εδώ είπατε, κάναμε τόσα όσα δεν γίνανε σε 10 χρόνια. Λίγο πιο χαμηλά την έπαρση. Τα στοιχεία θα σας φέρω εδώ. Το καλοκαίρι του 19, όταν παραδώσαμε εμείς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το προσωπικό που εργάζονταν στις δημόσιες μονάδες υγείας ήταν περισσότερο, κατά 5.000, από ό,τι τώρα που έχουμε πανδημία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μαΐου του 20, στοιχεία δημοσιοποιημένα στο Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Δεν σας άκουσα. Α. Είναι δυσάρεστα αυτά που λέω, αλλά ορισμένες φορές οι αλήθειες είναι δυσάρεστες. Αντικρούστατες. Όπως προκύπτει λοιπόν από στοιχεία δημοσιοποιημένα στο Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, οι μόνιμοι υπάλληλοι στις μονάδες υγείας το Μάιο του 20 ήτανε 79, το Μάιο του 19 ήταν 79.254, σήμερα το Μάιο του 20 77.356, 1.898 λιγότεροι. Και σε ό,τι αφορά το έκτακτο προσωπικό, η μείωση προκύπτει είναι μεγαλύτερη. Ήταν 21.166, είναι 17.996. 3.170 λιγότεροι στο έκτακτο προσωπικό, 1.898 λιγότεροι στο μόνιμο προσωπικό, που σημαίνει 5% στο σύνολο λιγότεροι ήρωες. Περί αυτού μιλάμε. Εσείς τους είπατε, έτσι και σωστά. Εσείς τους είπατε. Να ορίστε τα στοιχεία. Πάρτε τα. Δικά σας είναι τα στοιχεία. Δεν κλέβουμε στοιχεία. Δικά σας είναι τα στοιχεία. Απογραφή.gov.gr, ορίστε. Μητρό Ανθρώπινου. Λοιπόν, αυτό το αστείο θα το αφήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Τα σταυρωμένα χέρια εδώ και τα δώστε τα στοιχεία και μετά από λίγο να βγαίνουν τα βίντεο και να ξεφτιλίζεστε, αφήστε τα αυτά. Κάντε αντιπαράθεση με απόψεις και με στοιχεία, αλλά όχι με μια προσπάθεια να αποδείξετε ότι λέμε ψέματα, δεν λέμε την αλήθεια. Να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Διότι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει από τη χώρα είστε εσείς, που υποσχεθήκατε στο ελληνικό λαό ανάπτυξη ισχυρή και φέρατε υπανάπτυξη 15% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Να τελειώνουν λοιπόν τα αστεία. Και να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Η ανάπτυξη ισχυρή έγινε υπανάπτυξη ισχυρή. 15% στο δεύτερο τρίμηνο και μείον 0,7 στο πρώτο τρίμηνο, πριν έρθει ο κορονοϊός. Στο πρώτο τρίμηνο. Κοιτάξτε, με μπαλώματα, με ψέματα, με προπαγάνδα, με παραπληροφόρηση από έναν καλωστημένο μηχανισμό, η λίστα Πέτσα έχει κάνει καλή δουλειά. Δεν πρόκειται να κρύψει τα προβλήματα. Αυτό έχει κοντά ποδάρια. Διότι η καθημερινότητα είναι πεισματάρα. Είναι πεισματάρα. Και όταν βρίσκεσαι μπροστά σε πολύ μεγάλες ελλείψεις,
Και όταν βρίσκεσαι μπροστά και σε κινδύνους, τότε η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι με το ίδιο τρόπο που ανοίξατε τον τουρισμό, πάτε να ανοίξετε και τα σχολεία. Χωρίς σχέδιο, χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία, δεν υιοθετείτε καν αυτά που προτείνει ο ΟΔΗ. Εσείς μας λέγατε να τηρούμε ευλαβικά και σωστά ό,τι λένε οι επιστήμονες. Ο οποίος ΟΔΗ μετά και από άλλες παρεμβάσεις σοβαρών αξιόλογων επιστημόνων ακούω στο δημόσιο διάλογο και τις παρεμβάσεις του κ. Μόσχελου και της κ. Λινού και άλλους επιστήμονες, στις οδηγίες του προτείνει αυτό που εμείς είχαμε πει από τις 23 Ιούλη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε 10 σημεία για το άνοιγμα των σχολείων. Αναφέρεται σε κάποιο σημείο της παρέμβασης του ΕΟΔΗ, λέει ότι είναι σημαντικό να ορίζονται και να συμφωνούνται σε τοπικό επίπεδο για ακριβείς τρόποι εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία, με πρωτοβουλία και επινοητικότητα τόσο σε σχέση με την όλη οργάνωση σχολικής ζωής, όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση χώρων και άλλων πόρων που ενδεχομένως διατίθενται στην κάθε σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Και εμείς αυτό που είχαμε πει από τότε, μεταξύ άλλων, είναι ότι πρέπει σε κάθε περιοχή, σχολικές επιτροπές, σύλλογος των καθηγητών, σύλλογοι γονέων, σε συνεργασία με κλιμάκια των υγειονομικών αρχών, να καθορίσουν τους όρους, γιατί σχολείο από σχολείο είναι διαφορετικό, αίθουσα από αίθουσα έχει διαφορές. Τα γνωρίζετε όλα αυτά και γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρχουν σχολικά κτίρια τα οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Εν μέσω της πανδημίας όμως, εσείς ούτε αυτό κάνετε, αλλά τι κάνετε? Εδώ νομίζω έχετε μια παγκόσμια πρωτιά. Αποφασίζετε εν μέσω πανδημίας να έχουμε περισσότερους αντί λιγότερους μαθητές ανά τάξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο, που εν μέσω πανδημίας να το αποφασίζει αυτό. Με νόμο που φροντίσατε να φέρατε κατά καλό καιρό, αφορούσε βέβαια τους σχολάρχες, τη μόνιμη αδυναμία της κυρίας Υπουργού, αυξήσατε το όριο στους μαθητές της τάξης των δημοτικών από 22 που το είχαμε εμείς να πάει μέχρι 26. Και για να καλύψετε αυτή την παράλογη πολιτική επιλογή, παίζετε τώρα με την νοημοσύνη των πολιτών. Μιλάτε για μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη και τα μονοθέσια και τα διθέσια και τα τριθέσια σχολεία στις απομονωμένες περιοχές. Το 75% του δυναμικού των μαθητών στη χώρα μας, σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, και το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ότι βρίσκεται σε τάξεις με πάνω από 18 μαθητές και η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του 1 εκατομμυρίου που ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα με περισσότερους από 25 μαθητές ανά τάξη. Τι είδους δημιουργική λογιστική είναι αυτή? Ο μέσος όρος είναι το θέμα? Βάζοντας στο ζύγι και αίθουσες σε απομακρυσμένες περιοχές, σε νησιά, μονοθέσια, τριθέσια, διθέσια σχολεία, αυτό είναι το θέμα μας? Γιατί όμως λέτε τέτοιες χοντράδες, είναι το ερώτημα. Ποιο νομίζετε ότι θα κοροϊδέψετε με αυτό? Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία? Δεν θα δουν οι γονείς σε τι τάξεις θα πάνε να στηβαχθούν εν μέσω κορονοϊού τα παιδιά τους? Και το ερώτημά μου είναι, γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Γιατί δεν λέτε, μεταξύ άλλων, ότι δεν προχωράτε στη μείωση αλλά στην αύξηση ανατάξει, διότι δεν θέλετε να αποφασίσετε να προχωρήσετε σε μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ούτε καν σε αναπληρωτές. Μειώσατε τον αριθμό των αναπληρωτών σχεδόν στο μισό. Μειώσατε τον αριθμό των αναπληρωτών. Και σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, είχαμε προβλέψει 10.500 μόνιμες. Η μισή φέτος και η μισή του χρόνου δεν προσλαμβάνεται κανένα. Δεν έχετε επίσης πάρει κανένα μέτρο για τους εργαζόμενους της καθαριότητας στα σχολεία. Ο ίδιος αριθμός ορομίσθιων καθαριστριών που δεν επαρκούσε για την καθαριότητα πριν τον κορονοϊό, θα καλείτε τώρα
να απολυμμένει τις τάξεις και να καθαρίζει σχολαστικά τα θρανία εν μέσω της πανδημίας. Και σας ρωτώ εγώ, πώς θα γίνει αυτό? Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες για την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τις μάσκες, θυμίζω, που μας έλεγε η κυρία Υπουργός, στην ατομική ευθύνη του κάθε μαθητή και της οικογένειάς του, αλλά μετά από το σάλοπο και την καταγραφή υποχρεωθήκατε να το μαζέψετε και να υποσχεθείτε ότι θα διανύμετε στους μαθητές. Ακούω τώρα, μιλάτε, πάλι δημιουργική λογιστική, ότι είσαστε τόσο γαλαντόμοι που ενισχύετε με 100 εκατομμύρια την παιδεία για το ολοήμερο σχολείο, λόγω κορονοϊού. Αλλά και εδώ δημιουργική λογιστική κάνετε, διότι κάνετε εσωτερική ανακατανομή. Κόβετε τα vouchers σε 66.000 δικαιούχους, 66.000 θα είναι τα λιγότερα τα παιδιά φέτος που θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα νηπιαγωγεία και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, και να δώσετε στο ολοήμερο σχολείο. Και σας προκαλώ, αν κάνω λάθος, να απαντήσετε σε αυτά που λέω. Μιλάω με στοιχεία. Να απαντήσετε. Αν δεν είναι έτσι, απαντήστε. Και απαντήστε, εν πάση περιπτώσει, πόσα χρήματα, πόσες δαπάνες δίνετε, αυξάνετε και πόσο τις αυξάνετε τις δαπάνες, συνολικά, για την εκπαίδευση και για τη δημόσια υγεία εν μέσω κορονοϊού, για να δούμε τι έχετε καταλάβει από αυτό που πέρασε ως οδοστρωτήρας πάνω από την ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνετε. Κατά τα άλλα, αυτά είναι οι πολίτες. Και εσείς δεν φταίτε καθόλου και για τίποτα. Ξέρετε κάτι? Αν υπάρξει και κανένας ο οποίος αντικρούει με επιχειρήματα, σας κάνει κριτική, τον κατατάσσετε και στους ψεκασμένους, στους εχθρούς του λαού. Και αυτό είναι μια στάση, ένα χαρακτηριστικό που δεν συνάδει με ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Αυτό είναι, προσέξτε το, λίγο απολυταρχικό στην αντίληψή του. Αυτός που κάνει κριτική, που έχει άλλη άποψη, είναι με τους ψεκασμένους. Με αυτούς που είναι με το κίνημα εναντίον της μάσκας, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι ένας κοινός εχθρός που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δυστυχώς οι αντιφάσεις το πυροδοτούν και ρίχνουν νερό στο μήλο του. Αυτή λοιπόν η ψεύτικη εικόνα μιας κυβέρνησης δήθεν σοβαρής και προετοιμασμένης για όλα, που κάνει το ανθρωπίνος δυνατό για να διαχειριστεί τις συνέπειες της πανδημίας. Πιστεύω ότι έχει ήδη αρχίσει να καταραίει σαν χάρτινος πύργος από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Και ξέρετε κάτι, όσο από εδώ και πέρα περισσότερο κανείς βασίζεται στην προπαγάνδα, στην ωρεοποίηση, στο ψέμα, τόσο περισσότερο θα εξοργίζονται οι πολίτες. Και όσο περισσότερο ενοχοποιείται τους πολίτες, όπως και όποιον τολμήσει να πει μια άλλη άποψη, τόσο το χειρότερο σε σχέση με την εικόνα που θέλετε να διαμορφώσετε για τα πεπραγμένα σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω στη δευτερολογία σας να κάνετε ένα πράγμα. Όχι να συμφωνήσετε με αυτά που σας λέω εγώ, αλλά να κάνετε να πάρετε μια πρωτοβουλία για νεότητας και να αναλάβετε έστω μια ευθύνη κι εσείς. Να πείτε, κάναμε και λάθη, βρε αδελφέ, όλους αυτούς τους μήνες, δεν τα κάναμε όλα σωστά, δεν είμαστε Μεσσίες, δεν είμαι ο Μωυσής. Να βγείτε, να το πείτε. Πάψτε να στοχοποιείτε πότε τους νέους, πότε τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, πότε τους εκπαιδευτικούς, πότε τους εργαζόμενους και φυσικά σε μόνιμη βάση την αντιπολίτευση. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και το πρώτο βήμα για να λυθούν είναι εσείς ως κυβέρνηση να παραδεχτείτε ότι υπάρχουν και ότι πολλές φορές σας υπερβαίνουν κιόλας και ότι έχετε κάνει λάθη. Και να αναλάβετε ευθύνες και να σταματήσετε επιτέλους το κυνήγι μαγισσών και το κυνήγι της εξαπάτησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς λέμε ότι έστω και τώρα υπάρχουν τρόποι να περιορίσουμε την εξάπλωση και της πανδημίας και των οικονομικών της επιπτώσεων. Δεν σας ασκούμε λοιπόν μόνο κριτική. Σας λέμε κιόλας εδώ και τώρα, πάρτε μέτρα. Πρώτα απ' όλα προχωρήστε τώρα σε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Καλύψτε τις οργανικές κενές θέσεις στα νοσοκομεία και σταματήστε να παίζετε με τα νούμερα.
Στελεχώστε τα σχολεία με εκπαιδευτικό προσωπικό. Καλύψτε έστω τον περσινό αριθμό των αναπληρωτών. Πάρτε ουσιαστικά μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων. Ακούστε το, κύριε Μητσοτάκη, αυτό. Μπορείτε και τώρα. Μοιράστε τις αίθουσες, τις σχολικές τάξεις στα δύο, ξεκινώντας από αυτές που έχουν 26 μαθητές. Μπορείτε να το κάνετε. Παραδειγματιστείτε από την Ιταλία, όπου σχηματίζονται τμήματα των 15 μαθητών το πολύ. Παραδειγματιστείτε από την Ιταλία, όπου εξοπλίζονται τα σχολεία με 3 εκατομμύρια μονά δρανεία και προσλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Και αν η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν περισσεύουν αίθουσες, τότε ναι, βάλτε πρωί-απόγευμα μαθήματα. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις. Μην αγνοείτε το πρόβλημα, μην παίζετε με την αγωνία των οικογενειών. Και βεβαίως, αξιοποιήστε, βέβαια θα την κάνουμε την αυτή τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι κρίσιμο και θέλω να σας το πω και σήμερα. Αναφέρομαι στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν ξέρω τις προτάσεις σας βεβαίως. Έχω όμως διαβάσει τις προτάσεις της περίφημης Επιτροπής Πισαρίδη. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμο να αξιοποιήσουμε πόρους για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Να αξιοποιήσουμε πόρους για να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Να αξιοποιήσουμε πόρους για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία. Στις σελίδες αυτές της Επιτροπής δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά για δαπάνες που χρειάζονται στην παιδεία. Ούτε μία αναφορά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι αντικείμενο μελέτης που και εμείς θα την κάνουμε. Να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, τις κατευθύνσεις που μιλάνε ότι χρειαζόμαστε υποδομές που να είναι σύγχρονες και συμβατές με την πράσινη ανάπτυξη. Να φτιάξουμε λοιπόν κτίρια σε αυτή την κατεύθυνση και να βάλουμε σχολικές μονάδες με βιοκλιματική αντίληψη. Μπορούμε να βρούμε τρόπους. Όπως επίσης και για τη δημόσια υγεία. Όπου υπάρχει αναφορά στην υγεία, μιλάει για σύστημα υγείας. Όχι δημόσιο, όχι εθνικό σύστημα υγείας. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έτσι θα βγει η χώρα από αυτή την πρωτοφανή κρίση. Δεν θα πάρουμε κανένα μάθημα από την υγειονομική κρίση, με τις ίδιες συνταγές δηλαδή που μας οδήγησαν σε κρίσεις. Η οικονομική κρίση, η πανδημία τώρα, με αυτές τις συνταγές θα πορευτούμε μπροστά. Ξέρετε πόσα χρόνια τα ακούμε αυτά. Η προτεραιότητα τώρα είναι να έχουμε χρήματα για να φτιάξουμε, να κάνουμε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στο ασφαλιστικό, ιδιωτική ασφάλιση. Και όχι προτεραιότητα να φτιάξουμε σχολεία, να προσλάβουμε καθηγητές, να φτιάξουμε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα, να προσλάβουμε γιατρούς. Αυτό όμως είναι η συνταγή όχι της εξόδου κρίσης. Είναι η συνταγή της απόλυτης κοινωνικής διάλυσης. Και είναι και η συνταγή της αποτυχίας και της καταστροφής. Την ώρα που η χώρα μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, οικονομικά, υγειονομικά, εθνικά, εσείς στρώνετε το έδαφος να εφαρμοστούν όσα δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν από τους τεχνοκράτες που πήραν τα κλειδιά της χώρας μας μετά τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Δηλαδή μια νέα εποχή λιτότητας, περικοπών, ύφεσης, ανεργίας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σκληρά νεοφιλελεύθερων. Επειδή υποσχέθηκα όμως τον Πρόεδρο να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, κλείνω. Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία μου ίσως να αναφερθώ περισσότερο στην οικονομία. Το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι έχουμε χρέος να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Έχουμε χρέος ακριβώς γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την τριπλή κρίση, εθνική, υγειονομική, οικονομική. Να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, είναι καθήκον μας ως αντιπολίτευση. Και έχουμε χρέος να σας επισημαίνουμε ότι πορεύεστε στραβά. Και ότι δεν είναι για να πανηγυρίζετε που έχουμε 15% ύφεση. Όταν η μεγαλύτερη ύφεση που είχαμε την πιο σκληρή εποχή των μνημονίων ήταν 9%. Και εσείς πανηγυρίζετε που έχουμε 15%. Διότι 15% ύφεση δεν είναι ένας αριθμός. Είναι χιλιάδες λουκέτα, είναι χιλιάδες άνεργοι, είναι χιλιάδες άνθρωποι στην απελπισία. Αυτό είναι. Δεν είναι για να πανηγυρίζετε. Είναι για να προβληματίζεστε, όχι να μας κουνάτε το δάχτυλο, αλλά να δέχετε την κριτική και να απαντάτε με επιχειρήματα.